Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια και όπως καταλάβατε και από τον τίτλο του σημερινού βίντεο, σήμερα θα μιλήσουμε για πινέλα. Γιατί πολύ συχνά αρκετές από εσάς έρχεστε και με ρωτάτε αφενός ποια είναι η χρήση του κάθε πινέλου, γιατί μπορεί να έχετε πάρει ένα σετ και να μην ξέρετε ακριβώς πώς να τα χρησιμοποιήσετε. Αφετέρου, ποια είναι τα βασικά πινέλα που πρέπει κάποιος που ξεκινάει τώρα να χτίζει τη συλλογή του να έχει στο νεσεσέρ του, στο βαλιτσάκι του. Έχω χωρίσει λοιπόν τα πινέλια που έχω μπροστά μου σε 10 κατηγορίες που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικές και θα σας εξηγήσω ποια είναι η χρήση του καθενός για να διαλέξετε εσείς αυτό που σας ταιριάζει και αυτό που σας χρησιμεύει περισσότερο. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι στο σημερινό βίντεο σας έχω giveaway, γιατί έρχεται η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και θέλω, κορίτσια μου, να νιώθετε και να είστε sexy, είτε είστε σε σχέση, είτε όχι, είτε γιορτάζετε τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, είτε όχι, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας και να αγαπάμε τον εαυτό μας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Έχω συνεργαστεί λοιπόν με την Yamamai, η οποία μου προσέφερε αυτό το υπέροχο σετ εσωρούχων. Είναι ένα έργο τέχνης, θεωρώ, το συγκεκριμένο σετ. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ και κάποια τυχερή από εσάς θα το κάνει δικό της. Αρκεί να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πινέλα και θα ξεκινήσω με τα προϊόντα βάσης ή αλλιώς το υγρό foundation που χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε τις ατέλειες ως πρώτο βήμα στο μακιγιάζ μας. Το αγαπημένο μου πινέλο, και θα το ξέρετε αν έχετε δει τα προηγούμενα βιντεάκια μου που έχουμε κάνει και make-up tutorials, είναι το συγκεκριμένο, το οποίο είναι πολύ πυκνό, έχει κοντές τρίχες και δεν απορροφά το προϊόν, αντιθέτως με βοηθάει και να το σπρώχνω στο πρόσωπό μου όσο το απλώνω με κυκλικές κινήσεις. Κάποιες μέρες ολοκληρώνω την εφαρμογή του foundation με αυτό εδώ το Beauty Blender, το οποίο είναι πάντα νοπό για να έχω καλύτερο αποτέλεσμα και πιο ομοιόμορφο, ή χρησιμοποιώ αποκλειστικά το Beauty Blender για την εφαρμογή του υγρού foundation. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από αυτά τα δύο πινέλα. Το πρώτο είναι πλακέ με πολύ πυκνές τρίχες και είναι το λεγόμενο Bundle Brush, το οποίο αλήφει ουσιαστικά το προϊόν πάνω στο πρόσωπό σας και το ζωγραφίζει. Το δεύτερο είναι ένα duo fiber brush, με διπλές συνθετικές ίνες δηλαδή, το οποίο δίνει ένα πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα και αναμειγνύει επίσης το foundation κατά την εφαρμογή στο πρόσωπό σας. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να μπλεντάρετε στην επιδερμίδα σας, είτε ένα bronzer εδώ στα ζυγωματικά, είτε ένα κρεμόδες ρούζ εδώ στην περιοχή των μήλων. Ένας τρόπος επίσης να εφαρμόζετε το υγρό foundation, το προϊόν βάσης σας, είναι με τα χέρια. Αρκεί να τα έχετε πλύνει πάρα πάρα πολύ καλά, να είναι πολύ καθαρά και γενικά η καθαριότητα και των πινέλων και οποιονδήποτε άλλων εργαλείων χρησιμοποιείτε στο πρόσωπό σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Στο τέλος αυτού του βίντεο θα σας δείξω και με ποιους τρόπους καθαρίζω εγώ τα πινέλα μου για να φροντίσω να μην συσσωρεύουν προϊόν, να μην συσσωρεύονται βακτήρια τα οποία μπορεί να σας επιφέρουν σπυράκια, φραγμένους πόρους κτλ. Πράγματα που δεν θέλουμε καθόλου. Εμένα μου αρέσει πολύ για bronzing και contouring όταν χρησιμοποιώ κάποιο κρεμόδες προϊόν, είτε να χρησιμοποιώ αυτό εδώ το πινέλο, είτε αυτό εδώ, το οποίο όπως βλέπετε έχει πάλι πολύ κοντές και πυκνές τρίχες και έχει αυτό εδώ το σχήμα, το οποίο με βοηθάει να μπω κατευθείαν εδώ στην περιοχή κάτω από το κόκαλο, στα ζυγωματικά του προσώπου δηλαδή. Για το concealer, εάν το προϊόν που χρησιμοποιείτε είναι υγρό, θα χρειαστείτε ένα πινέλο σαν και αυτά εδώ, το οποίο είναι πλακέ και έχει πάρα πολύ πυκνές τριχούλες. Αν τώρα χρησιμοποιείτε ένα πιο πηχτό, πιο κρεμόδες προϊόν στην περιοχή γύρω από τα μάτια ή στο υπόλοιπο πρόσωπο για concealer, θα πρότεινα να χρησιμοποιήσετε ένα πινέλο σαν κι αυτό, το οποίο όπως βλέπετε είναι πιο fluffy, πιο πυκνό και έχει στρογγυλεμένο τελείωμα, ώστε να μπορεί να δουλεύει το προϊόν στην επιδερμίδα. Αυτό το συγκεκριμένο πινέλο, επειδή είναι και έτσι πλακέ, εγώ το έχω χρησιμοποιήσει ούκο λίγες φορές για να εφαρμόζω τη σκιά και στα μάτια μου, όταν θέλω να έχει ένα πολύ έτσι ανάλαφρο αποτέλεσμα και δεν θέλω πάρα πολύ έντονο τελείωμα και χρώμα. Για το σετάρισμα, για τις πούδρες με άλλα λόγια, χρησιμοποιώ ένα πινέλο τέτοιου τύπου, το οποίο έχει στρογγυλεμένη άκρη, έχει πυκνά τριχάκια, αλλά όχι τόσο πυκνά όσο είδαμε τα προηγούμενα, είναι πάρα πολύ μαλακό και με βοηθάει με το σχήμα του αλλά και το μεγεθός του να μπορώ να έρθω σε αυτήν εδώ την περιοχή και είτε ταμποναριστά είτε με πολύ απαλές κινήσεις να εφαρμόσω
την πούδρα που θέλω. Αντίστοιχα, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ πρακτικό εάν είχατε στην κατοχή σας ένα τέτοιο πινέλο, το οποίο από τη μία πλευρά είναι έτσι μαλακό και στρογγυλεμένο και έχει αυτό το μέγεθος, το οποίο μας επιτρέπει να ερχόμαστε στην περιοχή κάτω από τα μάτια, αλλά και ίσως σε αυτές τις πιο μικρές περιοχές, και αν θέλουμε ακρίβεια στην τοποθέτηση της πούδρας μας. Και από την άλλη, έχει αυτό εδώ το πολύ μεγάλο πινέλο, τόσο fluffy, τόσο μαλακό, παιδιά, είναι ονειρεμένο, το οποίο σας επιτρέπει να μπορείτε να εφαρμόσετε πούδρα στο υπόλοιπο πρόσωπο για ένα πιο έτσι ανάλαφρο και καθόλου βαρύ αποτέλεσμα. Να σας πω ότι εγώ πολύ συχνά σετάρω το πρόσωπό μου με τον Oppo Beauty Blender, παίρνοντας πούδρα από αυτή την πλευρά για την περιοχή κάτω από τα μάτια και από αυτή την πλευρά για το υπόλοιπο πρόσωπο όταν δεν θέλω να κάνω baking. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε baking, βάζετε περισσότερη πούδρα στο πρόσωπό σας και μόλις περάσουν κάποια λεπτά την αναμειγνύετε με αυτό εδώ. Νομίζω ότι ένα τέτοιο τόσο fluffy πινέλο είναι έτσι κι αλλιώς χρήσιμο πολύ, για να είναι και το τελευταίο βήμα στο μακιγιάζ σας όταν θα κάνετε τα πάντα να φαίνονται πολύ ωραία μπλενταρισμένα και να μην έχετε μία γραμμή από bronzer και ένα στρογγυλό από ρούζ εδώ στο μαγουλό σας. Στην αγορά επίσης θα βρείτε και τέτοια πινέλα διπλά, τα οποία από τη μία πλευρά έχουν αυτό το σχήμα που σας έδειξα και πριν και αυτό το μέγεθος και από την άλλη είναι κάπως πιο τριγωνικά. Όπως αυτό εδώ που μας βοηθάει να μπούμε ακριβώς στην περιοχή που λέγαμε πριν, κάτω από το κόκαλο στα ζυγωματικά και να κάνουμε τις σκιάσεις που θέλουμε. Για πιο μεγάλη ακρίβεια λοιπόν στο contouring, ένα πινέλο τέτοιου τύπου θα βοηθούσε πάρα πολύ. Εγώ σπάνια χρησιμοποιώ κρεμώδες bronzer, συνήθως μου αρέσουν οι πούδρες και γι' αυτό χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο πινέλο, το οποίο όπως βλέπετε είναι και αυτό αρκετά μαλακό, έχει λίγο πιο ψηλές τριχούλες από αυτές που είδαμε πριν και έχει μία μύτη στο τελείωμά του. Είναι έτσι κάπως στρογγυλεμένο, δεν είναι flat. Θα σας δείξω και τα δύο για να συγκρίνετε το μέγεθος αλλά και τον τύπο των δύο πινέλων. Το πιο λευκό είναι αυτό που χρησιμοποιήσαμε για να σετάρουμε την περιοχή γύρω από τα μάτια και τις πιο μικρές περιοχές του προσώπου, ενώ αυτό εδώ, το πιο καφέ, είναι αυτό που χρησιμοποιώ για να εφαρμόσω τον bronzer μου. Για το ρούζ τώρα, μου αρέσει αυτός ο τύπος των πινέλων που δεν είναι ούτε flat αλλά και ούτε πάρα πολύ μητερά στο στρογγύλεμά τους, στο τελείωμα. Πάνε δηλαδή προς flat. Δείτε πόσο κονικό ας πούμε είναι αυτό εδώ και πόσο λιγότερο είναι αυτά τα δύο. Αυτό μου επιτρέπει να έχω ένα πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα στα μάγουλα, να μην συσσωρεύεται το χρώμα και να μην μου δημιουργεί ένα πολύ απότομο αποτέλεσμα που δημιουργούν σίγουρα κάποια πλακέ πινέλα, δεν το έχω τώρα ένα συγκεκριμένο που είχε έρθει με μια συσκευασία ρούζ, τα οποία λοιπόν έρχονται με αυτές τις συσκευασίες και πιάνουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα προϊόντος, την οποία είναι αδύνατο, σχεδόν αδύνατο, στην ανάγκη όλα γίνονται, να μπλεντάρετε και να εφαρμόσετε σωστά στο μαγουλό σας, ώστε να έχετε μια πολύ ωραία αρμονική εφαρμογή του ρούζ. Για highlighter σας έχω αυτές τις δύο επιλογές και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά προσωπικής προτίμησης και τι βολεύει τον καθένα. Το ένα είναι το Fun Brush, το πινέλο βεντάλια που λέμε, το οποίο παίρνει το προϊόν και επειδή έχει αυτό το σχήμα σας βοηθάει να έρθετε εδώ, σε αυτό το σημείο ακριβώς που το χτυπάει ο ήλιος φυσικά και που θέλουμε να έχει μια περισσότερη λάμψη και να εφαρμόσετε το προϊόν σας. Εγώ βρίσκω ότι αυτά τα πινέλα δεν με πολύ βολεύουν, γιατί όταν είναι έτσι πολύ γκλιτεράτο το highlighter, που τα περισσότερα που έχω είναι, ή shimmery τέλος πάντων, νομίζω ότι αρκετές από τις νυφάδες του highlighter πέφτουν και πιο κάτω στο μαγουλό μου και αυτό δεν το θέλω. Θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένη στην εφαρμογή μου, γι' αυτό και χρησιμοποιώ αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι σχεδόν flat στο τελείωμά του πάνω, είναι αρκετά πυκνό και αυτό μου επιτρέπει με κυκλικές κινήσεις να έρθω να εφαρμόσω στις περιοχές που θέλω το highlighter μου και να είμαι και πολύ πιο συγκεκριμένη και στη μύτη ή εδώ ψηλά, που καμιά φορά το χρησιμοποιώ εγώ. Πάμε στα μάτια και τα αγαπημένα μου πινέλα είναι αυτά εδώ τα δύο, με τα οποία θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις ένα πολύ ωραίο καθημερινό ανάλαφρο μακιγιάζ, χρησιμοποιώντας ίσως και το μικρό σου δαχτυλάκι για να βάλεις τη σκιά εδώ στο κινητό βλέφαρο αλλά και στο εσωτερικό του ματιού, πάντα πολύ καθαρά χέρια, έτσι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για αυτά τα δύο πινέλα, τα οποία από ό,τι βλέπετε μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Το ένα είναι πιο πυκνό από το άλλο. Αυτή είναι και η μόνη τους διαφορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο πιο πυκνά είναι τα τριχάκια του πινέλου σας, τόσο πιο συγκεκριμένη είναι και η εφαρμογή του προϊόντος. Αν θέλετε λοιπόν ένα πιο φλου αποτέλεσμα ή για
την πρώτη μεταβατική σκιά που συνήθως χρησιμοποιούμε στα makeup tutorials, εγώ προτείνω αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ πυκνό, ή ένα ακόμα λιγότερο πυκνό, όπως αυτό εδώ, με το οποίο εγώ καμιά φορά, όταν δεν θέλω να βαφτώ πολύ, βάζω απλά τον bronzer μου, για να υπάρχει μια σκίαση σε αυτό εδώ το σημείο, η οποία θα ζεστάνει κάπως το βλέμμα μας. Κατά τα άλλα, το πιο πυκνό πινελάκι που σας έδειξα πριν είναι αυτό το οποίο θα μπει εδώ στην περιοχή κάτω από το κόκαλο για να κάνει αυτή την σκιά και να δώσει βάθος στο βλέμμα. Και το επόμενο πινέλο που πιστεύω ότι χρειάζεστε είναι ένα πλακέ πινέλο, όπως αυτά τα δύο εδώ. Το μαύρο είναι από τα πιο κλασικά πλακέ πινέλα που μπορείτε να συναντήσετε και το πορτοκαλί είναι πολύ πιο πυκνό και πολύ πιο σκληρό. Τώρα θα μου πείτε τα χρειάζομαι και τα δύο. Όχι, πιστεύω ότι με αυτό εδώ μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας πάρα πολύ καλά και να εφαρμόσετε τη σκιά που έχετε επιλέξει στο κινητό βλέφαρο. Εδώ δηλαδή, σε αυτήν εδώ την περιοχή, αλλά και στο εσωτερικό αν θέλετε να κάνετε highlighting, ακόμα και κάτω από το φρύδι για να δώσετε λίγο φως και εκεί. Αν τώρα όμως έχετε να κάνετε με μια σκιά η οποία είναι τόσο πεπιεσμένη, με τόσο glitter, που σχεδόν όταν βάζετε το δάχτυλό σας μέσα τη νιώθετε κρεμώδη, τότε λοιπόν θα χρειαστείτε ένα πινέλο σαν γι' αυτό για να μπορέσετε να σηκώσετε αυτή εδώ τη σκιά χωρίς να φεύγουν κομματάκια δεξιά και αριστερά και να έχετε τη μέγιστη απόδοση στο χρώμα την οποία δεν θα σας έδινε η εφαρμογή με το δάχτυλό σας. Το επόμενο μας πινέλο είναι το pencil brush και αυτό γιατί η καλύτερη του χρήση είναι να σβήνει το μολύβι που έχετε βάλει στα μάτια σας, να δημιουργεί δηλαδή ένα πιο απαλό, αν θέλετε, ή ένα πιο smoky αποτέλεσμα. Γι' αυτό και έχει πολύ πυκνά τριχάκια, είναι μυτερό σχεδόν και στρογγυλεμένο στην άκρη. Για την εφαρμογή του eyeliner, εγώ προσωπικά δεν προτιμώ τα gel liners τα οποία εφαρμόζονται με πινέλο. Προτιμώ αυτά που έρχονται σε μορφή στυλό, τα βρίσκω πιο εύκολα και πιο πρακτικά, ίσως γιατί δεν είμαι τόσο καλή στο να εφαρμόζω το eyeliner. Αν θέλετε όμως ένα πινέλο για eyeliner, θα πρέπει να επιλέξετε κάτι σαν κι αυτό. Όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο έχει ήδη μια γωνία για να σας βοηθάει να κάνετε την εφαρμογή του eyeliner ευκολότερα με αυτό εδώ τον τρόπο και να ζωγραφίζετε τη γραμμή όσο παχιά ή όσο λεπτή τη θέλετε. Και το τελευταίο πινέλο για σήμερα έχει να κάνει με τα φρύδια, συγκεκριμένα είναι ένα διπλό εργαλείο. Από τη μία είναι το πολύ λεπτό πινελάκι με το οποίο εφαρμόζεται το brow pomade και από την άλλη ένα βουρτσάκι με το οποίο χτενίζετε τα φρύδια σας. Θεωρώ ότι και αυτά και τα δύο είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Αν δεν σας βολεύει να χρησιμοποιείτε pomade, τουλάχιστον να έχετε ένα βουρτσάκι, το σπούλι το λεγόμενο, για να χτενίζετε τα φρύδια σας και οποιοδήποτε προϊόν και αν έχετε χρησιμοποιήσει να διανέμετε ισόποσα και να έχετε ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Το καθάρισμα των πινέλων τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για την υγιεινή τη δική σας, όσο και για τη διάρκεια ζωής των πινέλων σας, γιατί θέλουμε να σας κρατήσουν για πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το αγαπημένο μου υγρό για πολύ γρήγορη express απολύμανση αλλά και καθαρισμό είναι το Brush Cleanser από MAC, σας έχω ξαναμιλήσει αυτό το προϊόν, είναι... τι να πω, Holy Grail, δηλαδή δεν το αλλάζω με τίποτα. Το ρίχνετε λίγο στο πινελάκι σας και αμέσως μετά το κάνετε έτσι σε λίγο χαρτάκι σε μια πετσέτα και φεύγει, διαλύεται η οποιαδήποτε σκιά, το οποιοδήποτε χρώμα έχει πάνω. Αυτό για express καθάρισμα. Τώρα αν θέλετε καθάρισμα σε βάθος, κάτι που πρέπει να κάνετε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα αν χρησιμοποιείτε τα πινέλα σας καθημερινά, είναι αυτό εδώ το balm, το οποίο λέγεται Brush Cleansing Balm και έχει και scrubber και αυτό σας το έχω ξαναδείξει. Το scrubber είναι αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο σας επιτρέπει να ξύνετε πάνω τα τριχάκια από τα πινέλα σας χωρίς να καταστρέφονται, αλλά βοηθάει στο να μπει το balm σε βάθος και ο καθαρισμός να γίνει καλύτερος και νομίζω ότι τα κρατάει και πάρα πολύ μαλακά και πάρα πολύ υγιή. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, να το βρήκατε χρήσιμο. Για οποιασδήποτε απορίες μου αφήνετε σχόλιο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και φυσικά να γραφτείτε στο κανάλι γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο, πολλά φιλιά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!